Η Κύπρος είδε χθε να ξεκινάει επίσημα το έργο μεταφορά ηλεκτρική ενέργεια από το Ισραήλ για το νησί, ενώ στη συνέχεια το καλώδιο θα φτάσει στην Κρήτη και από εκεί στην Υπηρετική Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, και ενώ εκρεμούν έργα όπω ο EastMed και άλλα ακόμα πιο τεράστια, το νησί αποκτά όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τι ΗΠΑ τεράστια γεωπολιτική σημασία. Όλα αυτά τα σχέδια θα απαιτήσουν μια αεροναυτική δύναμη φύλαξη από την Κύπρο λόγω των τουρκικών απειλών, η οποία θα έρχεται σε συνεργασία με το Ισραήλ και τι Αμερικανικέ αεροναυτικέ δυνάμει σε Ελλάδα και Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον Αμερικανό αντινάβαρχο Μαρκ Fox, η Λευκοσία πρέπει να παραλάβει παράκτια πολεμικά πλοία. Ο ίδιο ανέφερε. Για να δοθεί κίνητρο στον συνεχιζόμενο δυτικό προσανατολισμό τη Κύπρου, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να βοηθήσουν ταχύτατα την Κύπρο να αντικαταστήσει τα γυρασμένα ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα, τα άρματα μάχη T-80, τα συστήματα αεράμινα Thor M1 και Book και τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφορά προσωπικού με αμερικανικά ή δυτικά όπλα. Η κυβέρνηση Biden θα πρέπει επίση να διερευνήσει τον εφαδιασμό τη Κύπρου με πλοία απαράκτεια περιπολία και άλλο ναυτικό εξοπλισμό για την υπεράσπιση των χωρικών υδάτων και των υπεράκτιων ενεργειακών πόρων. Δεν φτάνουν τα παράκτια πολεμικά πλοία περιπολίας, αλλά απαιτούνται και μαχητικά αεροσκάφη. Ο πρώην διοικητή τη διοίκηση πολεμική αεροπορία τη Εθνική Φρουρά, υποπτέραρχο Γαβριήλ Δημητρίου, σε ερώτηση δημοσιογράφου του σταθμού ΣΥΚΜΑΛΕΒ για την άφηξη των ελληνικών ραφάλ και την κάλυψη τη Κύπρου σε περίπτωση ανάγκη, είχε απαντήσει. Βεβαίω, αναμένουμε την στήριξη τη ελληνική πολεμική αεροπορία, ειδικά μετά την ένταξη των γαλλικών μαχητικών στο πλαίσιο του ενιαίου δόγματο. 10 ή 8 γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ για την Κύπρο αγγίζουν το 1 δις ευρώ. Εάν υπάρχει πολιτική βούληση και θέλουμε να διατηρήσουμε του φυσικού μα πόρου την ναό μα, τον εναέριό μα χώρο, το FIR που κληρονομήσαμε και είναι πολύ μεγάλο, δίνοντά μα στρατηγικό και γεωπολιτικό πλεονέκτημα, χρειαζόμαστε αεράμινα και μαχητικά αεροσκάφη αλλά και πολεμική αεροπορία. Εάν δεν θέλουμε να διατηρήσουμε όλα αυτά και να δώσουμε ω δώρα στον Έρντογκαν, τότε δεν τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Είχε τονίσει προ την πολιτική ηγεσία τη Κύπρου. Η τουρκική ασθένεια που ονομάζεται τουρκικό νεοθωμανισμό δεν μπορεί να καταπολεμηθεί σε καμία περίπτωση με ασπιρίνε, αλλά απαιτεί βαριά αντιβίωση, η οποία ονομάζεται εξοπλιστικό πρόγραμμα αποτροπή με παράκτια πλοία περιπολία και μαχητικά αεροσκάφη από ΗΠΑ και Ελλάδα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.